Γεια σας. Πάμε να κάνουμε ένα φράτο και σπυρωτό ραβανί. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 700 γραμμάρια ζάχαρη, 700 ml νερό, 1 ξυλάκι κανέλα, μία φλούδα λεμόνι και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά να γίνουν σιρόπι. Όταν είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με 2 βανίλιες και λίγο χυμό λεμονιού. Χτυπάμε 6 αυγά και 300 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Προσθέτουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Εκατό ml λάδι και ανακατεύουμε. Στο γουδί βάζουμε μαστίχα και λίγη ζάχαρη και τα κάνουμε σκόνη. Αρωματίζουμε το μείγμα με τη μαστίχα και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ρίχνουμε 200 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 100 γραμμάρια καρύδα και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε ένα μπέικιν και 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βουτυρώνουμε το ταψί μας. Καλύπτουμε με σιμιγδάλι. Απλώνουμε τον χυλό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Όσο το γλυκό μας είναι καυτό, σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφήνουμε 24 ώρες πριν σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!